ξεφρόνημα, πατέρα κατσεφρόνημα. Είναι σε ρεζίλη, είναι σε ρεζίλη, είναι σε ρεζίλη. Τα νιάτα θέλουν έρωτα κι η κερίδα μοβίλη. Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός. Ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς. Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον Αύγουστο γονιός. Στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς. Τόσο από την πλευρά του πατέρα του, όσο και από εκείνη της μητέρας του. Ο πατέρας του, Σπύρος Ζώτος, ήταν έξοχος λαουτιέδης και πολύ καλός τραγουδιστής. Είχε δραστηριοποιηθεί στις περιοχές της Πρέβεζας, της Άρτας και της Ετωλοκαρδανίας. Ο Χρήστος Ζώτος ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του, που οφείλονταν στη χαμηλή κοινωνική θέση των μουσικών την εποχή εκείνη, να μαθαίνει λαούτο και βιολί. Συγκεκριμένα ξεκίνησε το λαούτο σε ηλικία 7 χρόνων περίπου, κρυφά από τον πατέρα του, δείχνοντας από την αρχή εξαίρετη επίδοση. Δεν προδίδουμε τα χρόνια, έχουν περάσει πολλά. Και βεβαίως και ο αγαπητός μας δάσκαλος, ο Χρήστος Ζώτος, δεν είναι πάντα νέος. Σίγουρα φωνή μου την πλακιά. Και πριν κλείσουμε βεβαίως, και πριν και αμείω να δώσουμε ένα κείμενο, ένα δίπλωμα στο δάσκαλο, να το έχει να μας θυμάται, γιατί μπορεί να ακούσατε, πολλοί θα έχετε απορία, ποιο είναι αυτή η αιτία που τον φέραμε εδώ. Τυχαίνει να είναι δάσκαλος σχεδόν του μισού μουσικού προσωπικού του σχολείου, από το ΤΕΙ της Άρτας.